Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μας, γιατί με την ορκομοσία των νέων εθελοντών και εθελοντριών πλουτίζουμε την οικογένειά μας. Ανανεώνουμε το τμήμα μας και μας δίνεται η δυνατότητα να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά που ήρθαν κοντά μας και πιστεύω ότι θα μας απογειώσουν το τμήμα. Επειδή πολλαίνουμε πολύ, γίναμε πολύ τώρα, χρειαζόμαστε και χώρους μεγαλύτερους. Θα έρθει ο Δήμαρχος, θα του εξηγήσω τι εννοώ. Δεν θέλω να σας κουράσουμε πολλές. Οι δράσεις μας τελευταία ήταν σε πολλά επίπεδα. Πέρα από τη συγκέντρωση τροφίμων και άλλων ειδών για τους, από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τους τελευταίους σεισμούς στις γειτονικές χώρες, στην Τουρκία και στη Συρία, αλλά και σε όλη την τοπική εδώ δραστηριότητα, σταθήκαμε αρρωγή σε πάρα πολλές και σε όλες σχεδόν τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Το τμήμα αυτό έχει μία ζωή 102 ήδη ετών. 1921 το έτος ιδρύσεως και ηρίστω εν παρόδο να αναφέρω ότι τότε πρόεδρος ήταν ο γιατρός Μηταράκης Γεώργιος, αντιπρόεδρος ήταν ο οδοντίατρος, όχι, ο δικηγόρος Πολυχρονόπουλος Δημοσθένης και επίσης γραμματέας ήταν ο Ζήσης Δημήτριος και αυτός ο δοντίατρος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό μου φίλο πρόεδρο, τον κύριο Γεραζούνη, βεβαίως και το εκλεκτό Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ειλικρινά τιμούν το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επί σειρά ετών. Είμαι υπερήφανος για το έργο του τμήματος, γιατί ειλικρινά είναι ένα από τα καλύτερα 80 ερίστο εν παρόδο που έχουμε στην Ελλάδα, ένα λοιπόν από τα καλύτερα και όποτε ο πρόεδρος. Και όποτε ο πρόεδρος θα με καλεί, θα έρχομαι έστω και για 2 ώρες να τιμώ αυτό το έργο που γίνεται εδώ, θα έλεγα, στην ακριτική Χίο. Και έχω υποχρέωση και να το τιμώ και να το στηρίζω και να το υποστηρίζω. Βεβαίως σήμερα, όπως είπε ο Πρόεδρος, είναι μια ιδιαίτερα εορταστική για μας ημέρα. Μια χαρμόσυνη ημέρα, γιατί εισέρχονται στη μεγάλη οικογένεια του Ερυθρού Σταυρού, στη μεγάλη αγκαλιά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι νέες 45 εθελόντριες, οι οποίες ειλικρινά θα στηρίξουν αυτό το τεράστιο έργο που θεωρώ ότι έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Κυρίες και κύριοι, θα θεωρούσα πραγματικά άγνοια κάθε έννοιας ευγένειας εάν δεν αναφερόμουν στον Υπουργό τον κύριο Μηταράκη, διότι είχαμε μία ειλικρινά, ομολογώ, πάρα πολύ ωφέλιμη, χρήσιμη και ιδιαίτερα αποδοτική συνεργασία για προσφυγικό, μεταναστευτικό πληθυσμό. Και χωρίς καμία διάθεση είτε κολακίας είτε σχήματος λόγου, θεωρώ ότι ο Υπουργός είναι ένας άξιος εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που πραγματικά με την παρουσία του και με τον αληθινό και κρυστάλλινο λόγο του τιμά την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του. Τον ευχαριστώ θερμά για την πραγματικά πάντα άμεση ανταπόκριση στα πολλά ζητήματα και πολλά θέματα που ανέκυπταν, ειδικά με τις πολλές δομές φιλοξενίας που έχουμε και λειτουργούμε ασυνόδευτων και ανήλικων παιδιών. Να συγχαρώ και εγώ από καρδιάς τους 45 νέους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι θα συμβάλλουν στο έργο του οργανισμού. Ένα έργο το οποίο μας κάνει περήφανος, ειδικά αυτή την εποχή, όταν η μεγάλη ανθρωπιστική κρίση στη γειτονική Τουρκία και Συρία έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάδα να βοηθήσει τη γείτονα.
Είναι πάντα χαρά για μένα να βρίσκομαι σε εκδηλώσεις του Ερυθρού Σταυρού, είτε στη Χίο είτε στην Αθήνα. Και πράγματι, υπό την ηγεσία του δόκτωρος Αυγερινού, ο Ερυθρός Σταυρός αναγεννείται. Από μια δύσκολη πραγματικά περίοδο. Προμηνώς είχα τη χαρά να υποδεχτώ στο γραφείο μου τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Και είδα στα λόγια του την αναγνώριση πλέον που η ίδια η Διεθνής Ομοσπονδία δείχνει στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πολύ μεγάλη προσφορά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Όταν ανέλαβα, κύριε Πρόεδρε, την ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το 2020, πραγματικά χρειάστηκα τη βοήθειά σας. Σε δύσκολες μέρες, όπως το ναυάγιο στην Τζιά, στον εμπρησμό στη Μόρια, στις αφίξεις που είχαμε το Μάρτιο του 2020, τότε στην προσπάθεια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, στην προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίοι βρέθηκαν στη χώρα μας και ζήτησαν άσυλο. Και βρήκαμε στο πρόσωπό σας, στο πρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού, ένα ανιδιοτελή εταίρο με ξεκάθαρο ανθρωπιστικό προσανατολισμό, ο οποίος μας βοήθησε αποτελεσματικά σε αυτή τη δυσκολία. Για τον λόγο αυτό, το 2021 η ελληνική πολιτεία σας απένειμε το Χρυσό Σταυρό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όταν σας πρωτογνώρισα, και θα τελειώσω με αυτό, κύριε Γεραζούνη, είπα στον κύριο Αυγερινό ότι είμαι περήφανος που στη Χίο έχουμε ένα από τα πιο ισχυρά παραρτήματα του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο έχει αγαπήσει απόλυτα η τοπική κοινωνία. Αυτή την περηφάνεια την έχω ακόμα. Να είστε καλά και συγχαρητήρια. Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι η πρώτη παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο νησί μας έγινε στα πρώτα χρόνια από την ίδρυσή του, στο φοβερό και καταστροφικό σεισμό του 1881, όπου συνέδραμε τότε με εξαιρετική επάρκεια και με αξιοθαύμαστα μέσα για την εποχή του, τη συνδρομή, την παροχή ανθρωπιστικής και υγειονομικής βοήθειας στους πληγέντες κατοίκους του νησιού μας. Και σε άλλες περιόδους ιστορίας του νησιού μας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εισέφερε σπουδαίες υπηρεσίες. Όπως για παράδειγμα, ενδεχομένως θα γνωρίζουμε, το βομβαρδισμό του Βίριλ, το οποίο ήταν ένα πλοίο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού που είχε επιστρατευτεί για να συνδράμει με ανθρωπιστική βοήθεια πάλι το νησί μας στα σκληρά χρόνια της κατοχής. Η απόψινή βραδιά είναι αφιερωμένη στις εθελόντριες και στους εθελοντές που εκπαιδεύτηκαν το 2022 και ήδη υπηρετούν με την ανιδιοτελή προσφορά τους στις δράσεις του περιφερειακού μας τμήματος. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η απονομή των πτυχίων τους που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πολύμηνης εκπαίδευσής τους. Η διαδικασία της εκπαίδευσης των εθελοντών μας δεν θα είχε υλοποιηθεί χωρίς την καθοριστική συμβολή της διοίκησης του τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως οφείλουμε στον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αντώνιο Αυγερινό, ο οποίος πίστεψε στην αναγκαιότητα της υλοποίησης της εκπαίδευσης αυτής και χάρη στις δικές του προσπάθειες αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας 43 νέους εκπαιδευμένους εθελοντές έτοιμους να συνδράμουν το έργο του περιφερειακού μας τμήματος. Υπόσχομαι πίστη στο ανθρώπινο ιδεώδες. Πίστη στο ανθρώπινο ιδεώδες. Να προστατεύω την υγεία και τη ζωή των συνανθρώπων μου. Να προστατεύω την υγεία και τη ζωή των συνανθρώπων μου. Και να σέβομαι την ανθρώπινη προσωπικότητα. Και να σέβομαι την ανθρώπινη προσωπικότητα. Να προσφέρω πάντοτε εθελοντικά τις υπηρεσίες μου. Να προσφέρω πάντοτε εθελοντικά τις υπηρεσίες μου. Χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, θρησκείας. Χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, θρησκείας. Κοινωνικής τάξης ή πολιτικής τοποθέτησης. Κοινωνικής τάξης ή πολιτικής τοποθέτησης. Να παραμένω πάντοτε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Να παραμένω πάντοτε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Πιστός φορέας του συνθήματός μας. Πιστός φορέας του συνθήματός μας. Δια του ανθρωπισμού προς την ειρήνη. Δια του ανθρωπισμού προς την ειρήνη.